Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ από τη μεριά μου στην εκδήλωση Τομεακής Επιτροπής Κέρκυρας στον ιστορικό και ηρωικό συνάμα αυτό τόπο. Καλωσορίζουμε τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, αλλά και πάρα πολλούς εκπροσώπους σωματείων και φορέων από όλο το νησί. Αρχικά, θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια του τιμημένου, δολοφονημένου ταγματάρχη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Αλέκου Πρίφτη, που μας έδωσαν την άδεια να εκθέσουμε το σπαθί του, που μπορείτε να δείτε στην τρίτη αίθουσα της έκθεσης, το σπαθί του από τη Σχολή Ευελπίδων. Επίσης, τους ζωγράφους Άγγελο Γερακάρη και Γιώργο Μικάλεφ, καθώς και την οικογένεια του ζωγράφου Τζίνου Δημητράτου, για την τιμή που μας έκαναν να μας παραχωρήσουν έργα που είδατε στην πρώτη αίθουσα της έκθεσης. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τη Συμφωνική Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και βέβαια όλους τους συντρόφους και φίλους που ακούραστα συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί η σημερινή αυτή εκδήλωση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στο Λαζαρέτο, στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως και στα δεκάδες κολαστήρια που έστησε η αστική τάξη σε όλη τη χώρα, γράφτηκαν κάποιες από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Γράφτηκαν κάποιες από τις πιο ένδοξες και αιματοβαμμένες σελίδες της ιστορίας του ΚΚΕ. Με τη σημερινή εκδήλωση αποτείουμε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές που στάθηκαν ολόρθιοι στον αγώνα, όπως έγραφε και το πανό που μας υποδέχτηκε στο νησί. Είμαστε εδώ για να κουμπίσουμε τον τοίχο των εκτελέσεων, να ψηλαφίσουμε τις τρύπες που υπάρχουν ακόμη σε αυτόν από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος και να αντλήσουμε έμπνευση από τις τάσεις των συντρόφων μας και των άλλων αγωνιστών, να πάρουμε δύναμη για τη συνέχεια. Είμαστε εδώ για να τραβήξουμε το πέπλο της λησμονιάς με το οποίο κάποιοι θέλουν να σκεπάσουν την ιστορία του Λαζαρέτου, για να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη κόντρα στην προσπάθεια να γραφτεί η ιστορία. Και αυτό γιατί η ιστορία του ΚΚΕ, του εργατικού λαϊκού κινήματος, δεν είναι μουσιακό έκθεμα, αλλά είναι δεμένη με τους αγώνες του σήμερα. Είμαστε εδώ για να αναδείξουμε την ανάγκη προστασίας και αξιοποίησης αυτού του ιστορικού τόπου, που από ό,τι όλοι βλέπετε έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και επί της ουσίας έχει εγκαταληφθεί. Είμαστε εδώ για να δώσουμε υπόσχεση σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για τα μεγάλα μας ιδανικά. Να τους πούμε ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη, ότι ο καλύτερος τρόπος για να τους τιμήσουμε είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα που έδωσαν και οι ίδιοι για την ανατροπή του συστήματος που γεννά κρίσεις, πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά, για να ανοίξουν οι δρόμοι για το χτίσιμο μιας νέας κοινωνίας, το σοσιαλισμό. Ευχαριστώ πολύ.